συνελήφθη το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Παγκαίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, 39χρονος κατηγορούμενος για κλοπή γεωταχή επιβατικού αυτοκινήτου, κατοχή ναρκωτικών και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το δράστη να οδηγεί ένα γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο, στερούμενος της άδειας ικανότητας οδήγησης, και ακολούθως κατά τον ενδελεχή έλεγχο προέκυψε ότι για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή την ίδια μέρα σε αστυνομική υπηρεσία της Ξάνθης. Επιπλέον, στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν 59 ναρκωτικά δισκεία. Συνελήφθησαν το μεσημέρι στην Ξάνθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης δύο ημεδαποί ηλικίας 23 και 20 ετών, κατηγορούμενοι για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας, κατοχή ναρκωτικών, εξύβριση και αντίσταση κατά περίπτωση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο δράστες να επιβαίνουν σε μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, για την οποία, όπως προέκυψε, είχε δηλωθεί κλοπή στις 30 Ιουλίου του 2019 στην αστυνομική υπηρεσία της Καβάλας. Επιπλέον, στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκαν 4 ναρκωτικά δισκεία, ενώ ο 23χρονος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του και εξύβρισε τους αστυνομικούς. Συνελήφθησαν στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Καβάλας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης δύο ημεδαποί ηλικίας 57 και 50 ετών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 10 μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 50χρονο να οδηγεί γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να λειτουργεί ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων ενός γεωταχή φορτηγού αυτοκινήτου ρημουλκό μεταρημουλκόμενου που οδηγούσε ο 57χρονος, με το οποίο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 10 μη νόμιμους μετανάστες. Συνελήφθη στο συνοριακό σημείο διέλευσης των κήπων Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης 51χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο δράστης, οδηγώντας γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέβη στο συνοριακό σημείο διέλευσης κήπων Εύρου προκειμένου να πραγματοποιήσει έξοδο από τη χώρα, και κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στο χώρο αποσκευών του οχήματος 830 ναρκωτικά δισκεία. Συνελήφθησαν στον αερολιμένα Καβάλας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Καβάλας 4 αλλοδαποί ηλικίας 43, 30, 41 και 28 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι επιχείρησαν να επιβιβαστούν παράνομα σε πτήση με προορισμό την Γερμανία. Οι δύο δράστες ηλικίας 43 και 41 ετών μετέβησαν στον αερολιμένα μαζί με ανήλικα τέκνα και επιχείρησαν να επιβιβαστούν στην πτήση με προορισμό το Μόναχο Γερμανίας, κάνοντας χρήση 4 πλαστών δελτίων ταυτότητας των Ιταλικών αρχών. Οι άλλοι δύο δράστες ηλικίας 30 και 28 ετών μετέβησαν στο ίδιο αεροδρόμιο μαζί με ανήλικο τέκνο και επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Μόναχο Γερμανίας, κάνοντας χρήση 3 πλαστών ταυτοτήτων των Ιταλικών αρχών.